Πάμε να δούμε τώρα την 30η Διεθνής Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την Πάτρα θα μας πει για αυτή την διοργάνωση. Φέρνει, φαντάζομαι, νέους από διάφορα σημεία του κόσμου στην Ελλάδα. Έλα, Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα από το φιλόξενο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Εγώ, χωρίς πολλά λόγια, μιλάμε για την 31η Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας. Έχω δίπλα μου τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, τον αναπληρωτή καθηγητή Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Μιχάλη Παρούση. Κύριε Παρούση, πού θα φιλοξενηθεί η Ολυμπιάδα και πόσες είναι οι συμμετοχές, πόσος κόσμος μας έρχεται και από πού? Μας έρχονται 50 χώρες με 100 μαθητές και τους συνοδούς τους καθηγητές. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην αρχαία Ολυμπία και μάλιστα στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, η οποία μας υποστήριξε πάρα πολύ και με την όλη τη τιμολογιακή πολιτική, αλλά και με την ηθική της στήριξη. Είναι ένας μοναδικός χώρος και γενικά όταν εμείς προτείναμε το 2019 να λάβει χώρα η Ολυμπιάδα του 23 στην Ολυμπία, καταλαβαίνετε πόσο προθυμία δείχτηκε από όλους και πόσο ενθουσιασμός για να γίνει αυτή η σύνδεση μεταξύ της έννοιας της Ολυμπιάδας και του χώρου που γεννήθηκε το Ολυμπιακό Πνεύμα. Ασφαλώς. Έχω όμως δίπλα μου και τον κύριο Ανδρέα Φίλια, είναι αντιπεριφερειάρχης οικονομικής πολιτικής. Κύριε Φίλια, η περιφέρεια επέλεξε να συμμετέχει στην διοργάνωση, να βοηθήσει στην υποστήριξη αυτής της εκδήλωσης. Για ποιο λόγο? Η Περιφέρεια, κύριε Βασιλάκη, επέλεξε να απαντήσει θετικά στην πρόσκληση, παύλα πρόκληση, η οποία έγινε για έναν παγκοσμίου, αν θέλετε, διαστάσεων διαγωνισμού που έχει να κάνει με την παιδεία, με τη φιλοσοφία. Και είναι ένας τρόπος που στην ουσία χαρακτηρίζει όλη τη δράση μας, να αναδείξουμε το brand name της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που δεν είναι άλλο παρά η Ολυμπία. Άρα λοιπόν, δράσεις σαν και αυτές, οι οποίες αναδεικνύουν την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, αλλά ταυτόχρονα, προσέξτε, προβάλλουν και, αν θέλετε, τις δυνατότητες που έχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον τομέα της φιλοξενίας, του τουρισμού, δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε αρνητικά. Έχω όμως δίπλα μου και τον κύριο Εμμανουήλ Πετράκη, είναι εκπρόσωπος της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας. Κύριε Πετράκη, ποια είναι η σχέση, και το ρωτώ αυτό ως εκπαιδευτικός που είστε, ποια είναι η σχέση των μαθητών με τη φιλοσοφία σήμερα, γιατί πρόκειται για ένα γνωστικό αντικείμενο το οποίο δεν είναι εύκολο? Όχι μόνο δεν είναι εύκολο, αλλά είναι και ένα μάθημα στο Λύκειο, το οποίο δεν ανήκει στο φάσμα των μαθημάτων που εξετάζονται. Και γι' αυτό, αν και η φιλοσοφική σκέψη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη ουσιαστικά με όλα τα μαθήματα των αναλυτικών προγραμμάτων, εμείς τα αρσάκια σχολεία της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας, αυτό αποτελεί μια πρόκληση και καλλιεργούμε τη φιλοσοφική σκέψη στους μαθητές με πολλούς τρόπους, είτε με επισκέψεις καθηγητών του Πανεπιστημίου, του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο μάθημα και έρχονται σε επαφή με τους μαθητές μας, είτε με τη συμμετοχή μας στον εθνικό διαγωνισμό κάθε χρόνο με σημαντικές διακρίσεις στην Ελλάδα, αλλά έχουμε συμμετάσχει και τα προηγούμενα χρόνια και σε Ολυμπιάδα, είτε με τη διοργάνωση Summer School σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Άρα καταλαβαίνετε ότι η φιλεκπαιδευτική εταιρεία ως φορέας παιδείας και πολιτισμού τα τελευταία 200 χρόνια στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια σημαντική διοργάνωση. Το θέμα είναι ο θεμητός ανταγωνισμός, από ό,τι διαβάσαμε, Μιχάλη, στις εργασίες εκεί της Ολυμπιάδας. Τι ακριβώς θα απαντήσουν τα παιδιά, ναι, σε τι θα κληθούν να απαντήσουν? Μπορεί να μας πει ο κύριος Παρούσης. Τα παιδιά απαντούν σε ένα ερώτημα το οποίο τους τίθεται στο διαγωνιστικό μέρος, αλλά η Ολυμπιάδα έχει και ένα μέρος συνεδριακό και σε αυτό το μέρος θα εξετάσουμε το θέμα της fairness, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε ακριβοδικία, ευγενής άμυλα, ένα σημαντικό για την κοινωνική μας διάσταση και διάπλαση στοιχείο, το οποίο χαρακτηρίζει κάθε φιλελεύθερη δημοκρατική κοινωνία. Και ακριβώς αυτή είναι η στόχευση, να δούμε την ακριβοδικία τόσο στο χώρο της οικονομίας και της κοινωνίας, όσο και στις σχέσεις των φύλων, όσο και σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο έχει να κάνει με το αν τα φυσικά μας χαρίσματα μας δημιουργούν επιπλέον ηθικές υποχρεώσεις. Και τέλος θέλω να πω ότι ένας στόχος της Ολυμπιάδας αυτής είναι να αναδείξουμε και την ελληνική φιλοσοφία όπως έχει
αναπτυχθεί στην Ολυμπία μέσα από δύο γηγενείς φιλοσόφους, έναν της αρχαιότητας που είναι ο Πύρον και έναν σύγχρονό μας, τον Παναγιώτη Κονδύλη. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να πούμε και σε εσάς. Πολύ διαφορετική και πολύ και ιδιαίτερη αυτή η εκδήλωση που γίνεται εκεί στην αρχαία Ολυμπία, σε έναν τόπο με αρμή τι άλλο τεράστιο συμβολισμό.